Πρόκειται, κυρίες και κύριοι, για τη δεύτερη τροποποίηση της αρχικής σύμβασης, η οποία υπογράφηκε και ψηφίστηκε στη Βουλή το 2007 από την τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τροποποιήθηκε για πρώτη φορά το 2013 από τη συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Ο στόχος της σημερινής τροποποίησης τον περιέγραψε, νομίζουμε, με πλήρη ειλικρίνεια ο αρμόδιος υπουργός στην πρόσφατη συζήτηση στην Επιτροπή της Βουλής, λέγοντας ότι στόχος της τροποποίησης είναι να προβλεφθούν στο σώμα της σύμβασης οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο παραχωρησιούχος θα μπορεί να αναχρηματοδοτηθεί και ταυτόχρονα να εξασφαλιστεί ότι το δημόσιο θα εισπράττει κάθε φορά μέρος της ωφέλειας από αυτήν την αναχρηματοδότηση. Συνέχισε μάλιστα ο κύριος υπουργός, λέγοντας ότι, μεταφέροντας ακριβώς τα λόγια του, ότι λόγω της παλαιότητας της σύμβασης παραχώρησης δεν υπήρξε στην σύμβαση, στην αρχική, πρόβλεψη για τον τρόπο τυχόν αναχρηματοδότησης του παραχωρησιούχου. Αυτό δημιουργούσε, όπως είπε ο κύριος υπουργός, σε βάθος, μία κατάσταση άνησης μεταχείρισης του παραχωρησιούχου αυτοκινητόδρομη Αιγαίου ΑΕ, διότι πλέον στις συμβάσεις παραχώρησης η αναχρηματοδότηση προβλέπεται ως συμβατικός όρος και ως συμβατικό δικαίωμα του εκάστοτε παραχωρησιούχου με σκοπό να επιτυγχάνει ευνοϊκότερους χρηματοδοτικούς όρους. Αφήστε που αυτό αποτελεί, όπως είπε και πάλι ο κύριος υπουργός προχθές, και μνημονιακή δέσμευση από το 2013, η οποία βεβαίως και συνεχίζει και σήμερα να ισχύει. Κατά τα άλλα, βγήκαμε από τα μνημόνια. Καθώς στο άρθρο 13 της απευθείας εκείνης σύμβασης του Δημοσίου με τους δανειστές, από τότε, το 2013, ρητά καθορίζεται ως υποχρέωση του Δημοσίου να μην αρνείται το Δημόσιο, χωρίς εύλογη αιτία, την αναχρηματοδότηση και την έγκριση των νέων χρηματοδοτικών συμφωνιών. Αλίμονο. Δεν είχαμε ποτέ ως ΚΚΕ καμία αμφιβολία για την ταξική συνέπεια των μνημονίων υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων. Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Με την αρχική λοιπόν σύμβαση του 2007, η κοινοπραξία στην οποία τότε μετέχουν η Χόχτιφ, η γαλλική Βινσί και οι ελληνικές Άκτορ, Άβαξ και ΑΕΓΕΚ τότε, απέκτησε το δικαίωμα εκμετάλλευσης για 30 χρόνια 230 χιλιόμετρων από τον Μαλιακό κόλπο, από τη Φθιώτιδα δηλαδή, έως το κλειδί της Ημαθίας. Επρόκειτο φυσικά για μια ληστρικού τύπου σύμβαση παραχώρησης του οδικού άξονα Ράχες Μαλιακού κλειδί Ημαθίας, με την οποία νομοθετήθηκε ένα διπλό χαράτσωμα για το λαό, ο οποίος θα φορολογείται και για την κατασκευή του οδικού άξονα, αλλά και θα πληρώνει πανάκριβα διόδια για τη χρήση του. Χρυσοφόρα δηλαδή χιλιόμετρα για το κεφάλαιο σε έναν αυτοκινητόδρομο, από τον οποίο άρχισαν μάλιστα οι παραχωρησιούχοι να εισπράττουν διόδια αμέσως μετά την κύρωση της σύμβασης το καλοκαίρι του 2007. Το αρχικό δε κόστος των έργων, μελέτες και κατασκευή προβλέφθηκε τότε σε 1 δισεκατομμύριο 50 εκατομμύρια ευρώ. Η συμμετοχή τώρα της κοινοπραξίας σε αυτό, σύμφωνα με την αρχική πάντα σύμβαση, ήταν μόλις 100 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή ένα 10% και λιγότερο, έναντι 278 εκατομμυρίων ευρώ που θα κατέβαλε το ελληνικό δημόσιο σε 3 προκαθορισμένες δόσεις, ενώ το υπόλοιπο θα καλυπτόταν από δάνεια. Παρόμοιο περιεχόμενο έχουν από τότε όλες οι συμβάσεις παραχώρησης των οδικών αξώνων σε ιδιωτικές εταιρείες. Βασικά χαρακτηριστικά αυτών των συμβάσεων αποτελούν τα εξής. Πρώτον, παράδοση στους ιδιωτικούς ομίλους της εκμετάλλευσης των έργων για μερικές δεκαετίες, αν και συμβάλλουν αυτές οι εταιρείες στο κόστος με λιγότερο ακόμα και από 10%. Επιβολή δεύτερων πανάκριβων διοδίων και τελών, τα οποία διαρκώς αυξάνονται με νομοθετικές ρυθμίσεις όλων των κυβερνήσεων διαδοχικά. Τρίτον, εγγυήσεις του Δημοσίου για τα δάνεια των ιδιωτικών ομίλων, κατασκευή έργων από το Δημόσιο για λογαριασμό των ομίλων,
παράδοσης πράξεων από ήδη κατασκευασμένα έργα και μάλιστα προκαταβολικά από την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση βεβαίως των επιχειρηματικών κερδών με επιδοτήσεις πολλών ειδών λειτουργίας. Φοροαπαλλαγές τέταρτον, φοροαπαλλαγές κατά συρροή, καθώς επίσης και τεράστιες ρήτρες για να μην γίνουν, όσο διαρκούν αυτές οι συμβάσεις, να μην γίνουν άλλα έργα ανταγωνιστικά, τα οποία θα περιόριζαν τις εισπράξεις των ομίλων, άσχετα αν αυτά τα έργα τα έχει ανάγκη ο λαός. Στη συνέχεια, το 2013, ψηφίζεται από την συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ η πρώτη τροποποίηση της αρχικής σύμβασης του 2007, με την οποία σε πρώτη φάση και στο όνομα της επανεκκίνησης, έτσι ονομάστηκε τότε, στο όνομα της επανεκκίνησης των μεγάλων έργων, εξασφαλίστηκε τότε στους κατασκευαστικούς ομίλους ένας πακτολός ζεστού χρήματος με άμεση πρόσθετη χρηματοδότηση έως και 1 δισεκατομμύριο 150 εκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα 2 χρόνια, μέχρι το 2015 δηλαδή. Και όλα αυτά πότε? Τότε που η αντιλαϊκή πολιτική και η αντιλαϊκή μνημονιακή λέλαπα τσάκιζε τα λαϊκά νοικοκυριά. Βέβαια, αυτή η πρώτη τροποποίηση της αρχικής σύμβασης παραχώρησης αφορούσε, δεν ήταν μόνο για το άξονα μαλλιακός κλειδί, αφορούσε και άλλες 3 συμβάσεις της Κεντρικής Ελλάδος, της Ιωνίας Οδού. Προβλέφθηκε όμως τότε χωρίς περιστροφές ότι το δημόσιο αναλάμβανε την υποχρέωση να διαθέτει στους μεγαλοεργολάβους, όλα αυτά το 2013, μέρος των αναλογούντων σε αυτό εσόδων από την εκμετάλλευση των έργων, δηλαδή μέρος των όσων εισπράττει και αυτό από τα διόδια, τα οποία αυξήθηκαν μέχρι και 60%. Επρόκειτο για ένα ποσό το οποίο, σύμφωνα με τους πιο ήπιους υπολογισμούς, ανήλθε τότε στα 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην ίδια ρότα λοιπόν, ακριβώς την ίδια, της εξυπηρέτησης των αναγκών και της διευκόλυνσης του επιχειρηματικού σχήματος του παραχωρησιούχου κινείται φυσικά και η σημερινή, και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικό. Διαφορετικά, κινείται και η σημερινή δεύτερη τροποποίηση της σύμβασης, με την οποία επιδιώκονται ωφέλη για τον παραχωρησιούχο από τις μικρότερες δανειακές δαπάνες. Και αυτό ακριβώς είναι που αναγνωρίζει και προβάλλει και ως επιτυχία ο αρμόδιος υπουργός, μαζί με την ωφέλεια του δημοσίου, η οποία υπολογίζεται στα 14 εκατομμύρια ευρώ. Χαρίζουμε δηλαδή στους μεγαλοεργολάβους την κότα που γεννά και περιμένουμε μπας και περισσέψει κάνα μικρό αυγό για το ελληνικό δημόσιο. Εν τω μεταξύ, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι στις συμβάσεις αυτές που έχουν υπογραφεί από προηγούμενες κυβερνήσεις, από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, προβλέπονται ρητά ως υποχρεώσεις του ελληνικού δημοσίου και κάτι αδρές αποζημιώσεις των εργολάβων αυτών, με χρήματα φυσικά που τα πληρώνουν τα εργατικά λαϊκά στρώματα. Και ξέρετε πότε αποζημιώνονται οι εργολάβοι, οι μεγαλοεργολάβοι? Εάν δεν πιαστούν οι οικονομικοί στόχοι που έχουν τεθεί σε αυτές τις συμβάσεις από την ίσπραξη των χαρατσιών των διοδίων, είτε λόγω μειωμένης κίνησης, είτε λόγω φυσικών καταστροφών, είτε για οποιοδήποτε λόγο, με βάση ακριβώς αυτές τις συμβατικές υποχρεώσεις, το ελληνικό δημόσιο ενίσχυσε πριν λίγα μερικά χρόνια πριν τους εργολάβους παραχωρησιούχους των οδικών αξώνων με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στην περίοδο της καραντίνας λόγω COVID και μειωμένης φυσικά κυκλοφοριακής κίνησης. Τι έχουμε αλήθεια εδώ για να το καταλάβουμε? Έχουμε έσοδα εγγυημένα για τους μεγαλοεργολάβους. Εγγυημένα έσοδα και κέρδη από το κρατικό μάλιστα ταμείο. Την ίδια στιγμή που το ίδιο αυτό κράτος κατηγορηματικά αρνείται να εγγυηθεί, παραδείγματος χάρη, τις κατώτερες τιμές για τα προϊόντα των αγροτών που θερίζονται από το πανάκριβο κόστος παραγωγής. Είναι τα 2 μέτρα και 2 σταθμά. Είναι η ταξικότητα του αστικού κράτους, η οποία αποκαλύπτεται περίτρανα φυσικά και εδώ. Τέλος, πολλοί μιλούν και ακόμα περισσότεροι δημαγωγούν για τα διόδια των ιδιωτικών πλέον οδικών αξώνων. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μέτωπο
και γνήσια και με συνέπεια αντίθεση απέναντι στα διόδια δεν μπορεί να έχουν όλοι όσοι αποδέχονται, και αυτοί είναι όλοι οι άλλοι πλην ΚΚΕ, όσοι αποδέχονται την παράδοση του οδικού δικτύου στους επιχειρηματικούς ομίλους. Όσοι συμφωνούν δηλαδή ότι η ΠΑΘΕ, ο άξονας ΠΑΘΕ και οι άλλοι μεγάλοι οδικοί άξονες θα βρίσκονται στα χέρια των μεγαλοεργολάβων, οι οποίοι θα τους εκμεταλλεύονται για δεκαετίες, στείνοντας όλο και περισσότερα και ακριβότερα διόδια με δυσβάσταχτα χαράτσια. Όμως ο λαός και πλήρωσε και πληρώνει πανάκριβα για το οδικό δίκτυο. Πανάκριβα διόδια και βενζίνη, υπέρογγοι φόροι για την αγορά ενός αυτοκινήτου, υπέρογγοι φόροι για τέλη κυκλοφορίας, για ασφάλιστρα και τόσα άλλα. Γι' αυτό και δεν θα σταματήσουμε ως ΚΚΕ να ζητάμε την πλήρη κατάργηση τώρα, άμεσα, όλων των διοδίων και θα συνεχίσουμε φυσικά να παλεύουμε για έναν ενιαίο εθνικό αποκλειστικά δημόσιο κατασκευαστικό φορέα, ο οποίος θα κατασκευάζει σύγχρονα, ποιοτικά και φθηνά έργα υποδομής για τις λαϊκές ανάγκες, είτε τα έργα αφορούν σε δρόμους, σε κατοικίες, σε σχολεία, σε υγειονομικές μονάδες κτλ. Καταψηφίζουμε λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, τη σημερινή σύμβαση, όπως καταψηφίσαμε φυσικά και την αρχική το 2007 και την πρώτη της τροποποίηση το 2013. Ευχαριστώ.